γίνουμε η φωνή όλων των ψηφιδητών μας, των συνανθρώπων μας που θυσιάστηκαν στο βωμό του κέρδους. Στεκόμαστε δίπλα στις οικογένειες των θυμάτων, των τραυματιών. Μαζί τους θα δώσουμε αυτόν τον αγώνα. Η νέα γενιά και ο λαός ξέρουμε περήφανα να θυμούμε τους νεκρούς μας. Όπως περήφανα ξέρουμε να στεκόμαστε στα πόδια μας. Για να τα βάλουμε πέρα, για να τα βγάλουμε πέρα, να ζήσουμε, να μορφωθούμε. Κάποια παιδιά δεν έφτασαν. Κάποια παιδιά δεν θα φτάσουν ποτέ. Κάποιες μάνες δεν θα ξανακούσουν τα παιδιά τους. Δεν είναι ατύχημα. Δεν είναι δυστύχημα. Είναι έγκλημα. Στη χώρα των ιδιωτικοποιήσεων, των υποστελεχωμένων υπηρεσιών, των απαξιωμένων καταγγελιών του συνδικαλιστικού κινήματος, στη χώρα που σέρνουν στα δικαστήρια κάθε απεργία, στη χώρα που είναι ικανοί να τα ρίξουν όλα σε έναν άνθρωπο και να πούν ανθρώπινο λάθος. Ανθρώπινο λάθος, συμφωνούμε. Ανθρώπινο λάθος όταν ιδιωτικοποιούνται όλα για το κέρδος και κανείς δεν νοιάζεται για την ασφάλεια. Ανθρώπινο λάθος όταν αγωνίζονται οι εργαζόμενοι, όταν καταγγέλουν, όταν ζητούν προσωπικό. Τότε οι χορτάτοι δημοσιογράφοι τους κατηγορούν. Μα όταν γίνει το λάθος, τι πληρώνει ο τελευταίος τραγός εμείς και τα παιδιά μας. Προτιμώ σε ένα έμετρο στίχο να αποδώσω το έγκλημα. Τέμπη, πόνος δίχως σύνορα και ελπίδα. Κραυγές στο άγνωστο σκοτάδι. Αγωνία στα συντρίμια των ματιών. Η επιστροφή το διαγεγραμμένος θάνατος. Ο προορισμός χαμένες άρκες. Το τέρμα ανεκπλήρωτος ασπασμός. Οι κλειδούχοι πολιτικοί σε δηλώσεις μετάνοιας με ερηνίες τάχα κόβουν βόλτες στα τηλεπαράθυρα. Κι όμως τα ολιακτά της σύγκρουσης γυρεύουν δικαίωση. Και κάθε αναπνοή των μανάδων η χαμένη εφηβεία των παιδιών τους. Ο σταθμάρχης, ο κάθε σταθμάρχης, το άλοθη της κάθε εξουσίας απολογείται και έξω από τα νεκροτομία των δολοφόνων ηθείται στο μάτι και στη μάντρα και κυκλοφορούν ακόμα ελεύθεροι. Στο πολύ νεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, μεταξύ αυτών φοιτητές και φοιτήτρες, κυρίως φοιτητές και φοιτήτρες, μέλη της ευρύτερης ακαδημαϊκής μας κοινότητας. Ένα συλλογικό πένθος βαρύ και ανίποτο να αναπόφευκτε στις πολιτικές συνδηλώσεις. Το τρένο, ένα λαϊκό μέσο μεταφοράς, σήμερα έγινε το σύμβολο της διάλυσης των δημόσιων δομών προς όφελος του κεφαλαίου. Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια προς τις οικογένειες των θυμάτων του δυστυχήματος, τη συμπαράστασή μας προς τους τραυματίες και τη συνδρομή μας στις αιμοδοσίες που μαζικά οργανώνονται όπως σήμερα. Η λέξη κουράγιο είναι λίγη. Αγωνιζόμαστε για την αξιοπρέπεια, την ασφάλεια και τη μέρημνα της φοιτητικής κοινότητας. Ζητούμε να υπάρξει διερεύνηση των αιτίων της τραγωδίας και να μην συγκαλυφθεί τίποτα. Δεν είναι ώρα σιωπής, είναι ώρα φωνής και αγώνα. Είναι ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Να μην τους επιτρέψουμε να κρυφτούν πίσω από το αποδίθεν ανθρώπινα λάθη. Να μην επιτρέψουμε άλλο ένα έγκλημα που φέρει τη σφραγίδα όλων αυτών που κοστολογούν τις ζωές μας με μερικά εκατομμύρια να συγκαλυφθεί. Δύο μέρες τώρα οι εργαζόμενοι, ο λαός στέκεται οργισμένος έξω από την εταιρεία πρότυπο όπου την αποκαλούσαν η σημερινή κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως ο ΟΣΕ από την πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης κατάφερε να την κάνει κερδοφόρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας έλεγε πως με την πώληση της γλίτωσε ένα μεγάλο βάρος η χώρα, ενώ ο Βαρουφάκης θα την πουλούσε ακόμα και με ένα ευρώ. Η αλήθεια είναι πως ούτε ένα ευρώ δεν βρήκαν να δώσουν για τη ζωή και την ασφάλεια του λαού και των εργαζομένων. Η προηγούμενη κυβέρνηση, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, 45 εκατομμύρια πούλησε την Τρενοσέ το 2017, ενώ η σημερινή Νέα Δημοκρατία επιδοτεί με 5 εκατομμύρια την Ιταλική εταιρεία για συγκεκριμένα δρομολόγια. Ευρώ δεν βρήκαν να δώσουν για μέτρα ασφαλείας, για απαραίτητες συντηρήσεις δικτύου, για σηματοδοτήσεις και μόνιμες προσλήψεις εξειδικευμένου προσωπικού. Αντίθετα τώρα άρχισαν τις παρετήσεις και γυρνάνε από κανάλι σε κανάλι κλαίγοντας, λες και αυτό θα γυρίσει πίσω τα θύματα.
Η ξεφτύλα του συνάδελφου δεν έχει όρια. Έγιναν οργοί. Η νέα γενιά δεν σε συγχωρεί. Η υπόσχεση αυτή θα γίνει ο καθημερινός μας αγώνας. Γιατί στη θέση τους θα μπορούσε να είμαστε εμείς. Παρακολουθούμε συγκλονισμένοι, με ανίποτη θλίψη και οργή, τις τραγικές εικόνες του δυστυχήματος στα Τέμπη. Θέλουμε και από εδώ να εκφράσουμε τα πιο βαθιά και ειλικρινή μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση σε όλους τους τραυματίες. Καλούμε εδώ και τώρα την κυβέρνηση, χωρίς καμία καθυστέρηση, να συνδράμει σε ό,τι χρειάζεται τους τραυματίες, τις οικογένειές τους, καθώς και τις οικογένειες των θυμάτων. Πού έχουμε φτάσει? Το έτος 2023 να χάνονται άνθρωποι σε μετοπική σύγκρουση τρένων. Να θρυνούν οικογένειες στα παιδιά τους που πήγαν να περάσουν καλά ένα τριήμερο χωρίς να πάρουν ποτέ απάντηση στο μήνυμα «Στείλ' όταν φτάσεις». Να θρυνούμε συναδέλφους μας που μπαίνουν να κάνουν τη δουλειά τους σε ακατάλληλες συνθήκες και δεν γυρνάνε ποτέ στο σπίτι αφήνοντας τη ζωή τους στη βάρδια. Δεν μπορούμε να μιλάμε για ατύχημα, αλλά για ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα.